Εντάξει, τέσσερις εβδομάδες προετοιμασία. Νομίζω πήγαμε αρκετά καλά. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο τουρνουά, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εντάξει, δυστυχώς πάμε στο άγνωστο. Δεν γνωρίζουμε καθόλου τη δυναμικότητα των άλλων ομάδων. Θεωρώ όμως ότι αν πιάσουμε το 100% της απόδοσης μας με τους παίχτες που έχουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αναφορικά με το υλικό που έχουμε, δυστυχώς είχαμε αρκετούς τραυματισμούς που μας πήραν λίγο πίσω στην προετοιμασία. Επανήρθαμε σιγά σιγά. Κάποια παιδιά από το εξωτερικό τελικά δεν θα έρθουν μαζί μας για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Ευτυχώς μαζί μας θα είναι κάποια άλλα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, που θεωρώ μαζί με τα παιδιά του εσωτερικού κάναμε μια καλή ομάδα για να ανταπεξέλθουμε στα παιχνίδια που θα πάνε να παίξουν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ανεβαίνει το επίπεδο στα παιδιά που έρχονται από κάτω. Έχουν αντιληφθεί και ήδη ότι δεν πρέπει να γυμνάζονται μόνο στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδου, σε γυμναστήριο, ατομικές προπονήσεις, γιατί αυτό θα τους δυναμώσει. Πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει, που αν δεν δοκιμάζουν και από μόνοι τους να προπονιούνται και από μόνοι τους τα καλοκαίρια, σίγουρα δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους. Τους έχουμε μιλήσει, τα παιδιά που έχουν κοπεί, τους έχουμε μιλήσει να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τους παρακολουθούμε και αν τα καταφέρουν να είναι η επόμενη η συνέχεια της ομάδας που είμαστε φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για που μας παρήσχε ό,τι είχαμε ανάγκη από γήπεδα, υλικών, οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά θέλω να τα ευχαριστήσω γιατί ήταν δίπλα μας στις προπονήσεις που θεωρώ ήταν σκληρές για την εποχή αυτή και ευελπιστούμε, χωρίς να θέσω το ταβάνι μας, ευελπιστούμε στο χρυσό μετάλλιο που προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς πηγαίναμε στην πηγή, δεν τα καταφέρναμε, ελπίζω φέτος να τα καταφέρουμε.